Σήμερα είμαστε εδώ για να λύσουμε και να εγκρίνουμε ή όχι τα πεπραγμένα της διοίκησης του Ευαγγελίου Γραμμένου. Θα ξεκινήσω από τα... Ελεστικής Επιτροπής. Ελεστικής Επιτροπής. Σε αυτή την αίθουσα θα ακριβολογούμε και θα εισηγούμε. Πάμε για αυτό το σαρακό στην αίθρα. Πάσε να μιλήσω εδώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, πράγματι αυτή η διοίκηση είχε και αρκετά θετικά. Θεωρώ θετικά το θέμα της έλευσης των τριών διετών, η οποία δημιούργησε ένα θετικό μείωση προέλευση της υποψίας σε μεγάλο βαθμό. Θετική ήταν και η είσοδος του ΒΑΡ, παρά τις τεχνικές ελλείψεις, παρά την απειρία των υπευθύνων που δίδασκαν, ενώ δεν ήξεραν. Θετική αναδιάρθρωση στη ΓΑΜΑ Εθνική, για μένα, σε θετική κατεύθυνση. Θετική πράγματι αυτό που κάνει με τις προπονητές, με τις σχολές προπονητών σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και εμείς σχολές και μια θετικά αποτελέσματα. Η σχέση μας με τα στελέχη και τα περισσότερα της διοίκησης ήταν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τον κύριο Χατζησαρόγλου, τον κύριο Παπαχρήστο, τον κύριο Ψαρόπουλο ήταν πάντα στη διάθεσή μας. Το ίδιο ήταν και στελέχη από το υπαλληλικό προσωπικό της ΕΠΟ, πολύ σημαντικό για μας. Πράγματι, αυτά είναι τα θετικά. Και όταν λέω να έχεις επαφή με τη διοίκηση της ΕΠΟ, με τα στελέχη, είναι σημαντικό να θέλεις τον κύριο Ζελενίτσα και να τον βρίσκεις, να θέλεις τον κύριο Κορβοκόδρο να τον βρίσκεις, τον κύριο Τσαπίδη, όλους αυτούς. Θετικό ξαναλέω. Με εσάς ήταν το αρνητικό, φίλε Βαγγέλη, που ενώ κατάφερα να με δεχτούν στην ΟΕΦΑ, πήγα στην Ελβετία δύο φορές, μίλησα, δεν κατάφερα ποτέ ή τουλάχιστον ήταν πολύ δύσκολο η επαφή μαζί σας. Ο Βαγγέλης Ουρανός είναι φίλος μου 20 χρόνια. Αξιόλογος φίλος, εξαιρετικός άνθρωπος, ηθικός, ευγενής, αξιοπρεπέστατος. Έντιμος και με αρκετή εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου και με μεράκι για τον χώρο. Όπως και οι περισσότεροι των συνεργατών στο ΔΣ, ηθικά άτομα και καλά παιδιά. Εδώ όμως είναι ΕΠΟ, είναι ποδόσφαιρο. Και τι ποδόσφαιρο, γενικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μοναστήρι, δεν είναι δηλαδή μονή του, πώς τη λένε, του εφαντωμένου, δεν είναι η μονή του βατοπεδίου, αν συνεχίσεις νίκουμε με τις μονές και τα μοναστήρια, θα τελειώσουμε αύριο στο ΥΠΑ επικεντρώσουμε εκεί που πρέπει. Να δεν γίνεται να μας λες τώρα για τη μονή του εσταυρωμένου και τη μονή του θέλω να σου πω ότι σε αυτό το πράγμα που έχεις αναλάβει να διοικήσεις, που σε ψηφίσαν κάποιοι άνθρωποι εδώ, να, είναι ένα διαφορετικό που χρειάζεται κάποια διαφορετικά στοιχεία. Δεν είναι βατοπέδιο, είναι ένα αποπέδιο και θα πρέπει να έχει στοιχεία να καλλιευθεί, τα οποία δεν έχει, κύριε Βαγγέλη. Θα πρέπει να έχεις πυγμή, να έχεις ενδιαφέρον, θα πρέπει να έχεις στοιχεία τα οποία δυστυχώς το ποδόσφαιρο χρειάζεται δεν έχεις. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται στοιχεία καλογέρου και ηγουμένου. Το ποδόσφαιρο. Αυτή η αναποφασιστικότητα που έχεις, αυτή η αναβλητικότητα που έχεις, αυτή η απουσία που έχεις από τα σοβαρά θέματα του ποδοσφαίρου, φίλε Βαγγέλη. Γι' αυτό αναφέρθηκα στις μονές. Η επαφή σου με τους προέδρους των ενώσεων. Το μεγαλύτερο λάθος όμως, και αναφέρει και ο κύριος Πόπολος αυτό, είναι αυτός ο σφιχτός αναγκαλισμός που έχεις με τους υπουργούς και ιδιαίτερα με τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να μας έχει μπερδέψει, να μην ξέρουμε αν υφυπουργός ή πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ο Βασιλιάδης, είναι ο Ουρανέμος. Είχαμε μπερδευτεί. Θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Περέιρα, σας παρακαλώ πολύ την προσοχή σας. Για αυτό το σκάνδαλο που θα αναφέρω, έχετε υπογραφή σας. Και πιστεύω ότι δεν είστε ενήμερος για αυτή την υπογραφή που βάλατε. Ακούστε με προσοχή.
Ακούσαμε κάποια μέλη της Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής Διευθυνσίας, κύριε Περέιρα. Ξαναλέω, πιστεύω ότι είναι αναγνία σας. Είναι προβληματικά και επικίνδυνα. Λειτουργούν ρεβασιστικά και κάνουν λοβιτούρες. Ο αρχιδιετής του Ηρακλείου, ο κύριος Ιωαννίδης, είναι σε μια δικαστική διαμάχη με τον κύριο Κουκουλάκη, με τον οποίο ξέρετε ότι εδώ και 10 χρόνια προσπαθούμε να πάρουμε ποσοστά από τα παιχνίδια που παίζει τα διεθνή και δεν μπορούμε να πάρουμε. Ένας διευθυντής β' κατηγορίας τοπικής του Ηρακλείου έχει σταματήσει να αγωνίζεται τον Οκτώβριο του 2018. Δεν πάει στα μαθήματα, δεν παρουσιάζεται, δεν πάει στα πάντα, έχει εξαφανιστεί. Τον Αύγουστο του 2019 τον προτείνει η Έψιλα Σιθίου ως διαιτητή, τι λέτε, γάμα εθνικής. Διαιτητής βήτα τοπικής που δεν έχει ούτε παιχνίδια παίξει καθόλου στο Λασίθι, όπως απαιτεί ο κανονισμός προκειμένου να φύγει και να πάει στο γάμα εθνική. Και υπογράφεται, κύριε Περέιρα, εσείς, και το, ότι τον κάνετε διαιτητή γάμα εθνικής. Κυριακίδης Ρωμανός στο Ρωμάτο. Τρελαίνομαι εγώ, πώς είναι δυνατόν. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει ούτε γίνει αθλητικό. Τι θα πούνε οι άλλοι διαιτητές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο κύριος Γιαναδάκης, λοιπόν, ο οποίος τον έχετε και παρατηρητή Super Link, υπογράφει και εσείς το δέχεστε σε άλλη ένωση χωρίς να πάρει μεταγραφή. Και όταν εγώ φτάνω στο σημείο να διαμαρτυρηθώ σε εσάς με επιστολές και σε μέλη της επιτροπής σας, περιμένοντας τιμωρία πιθανή ή κάτι διαφορετικό, όχι μόνο δεν τιμωρείται ο διαιτητής, αλλά βγαίνει στις 25 Μαρτίου, έχω σκία γι' αυτά. Και αν λέω ψέματα, προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου κάνει μήνυση. 25 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ο εν λόγω διαιτητής, ο Κυριακίδης ο Ρωμανός, κύριε Περέιρα, αποκαλεί εμένα δημόσια στα μίντια όλης της Ελλάδος, πώς λέτε, γελίο, γράφοντας είστε το λιγότερο γελίο, κύριε Περέιρα. Και υπογράφεται εσείς από κάτω για αυτό το παιδί. Και ο κύριος Γιαναδάκης είναι ακόμα παρατηρητής στο Ταρχήνα. Το καταλάβατε αυτό, θα σας είπατε. Ακούστε τώρα, για το σκάνδαλο η συνέχεια. Δύο αξιολογημένοι διαιτητές της ΕΦΣΕ Ηρακλείου. Ο ένας βήτα εθνικής, ο άλλος διεθνής. Όταν τους καλούμε να παίξουν ερωτικά παιχνίδια η Επιτροπή Ορισμού της Ένωσης Ηρακλείου, έχουν γαστρεντερίτιδα, έχουν οσφιαλγίες, πονάει το σχέδιο τους, παντρεύει η αδελφή τους. Η αδελφή τους είναι η πρώτη φορά στο Ηράκλειο που παντρεύεται κάθε Κυριακή. Μια αδελφή παντρεύεται κάθε Κυριακή. Όταν τους καλάτε εσείς, είναι πάντα εντάξει. Αγωνίζονται, κύριε Περέιρα. Και είπαμε τι γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι δύο διαιτητές. Οι τρεις που σας ανέφερα και δημιουργούν αυτό το σκάνδαλο, κατά διαβολική σύμπτωση, τι λέτε ότι είναι. Είναι μάρτυρες υπεράσπισης στη δικαστική διαμάχη που είμαστε στην Επιτροπή Διοντολογίας και στα ποινικά δικαστήρια που έχει ο κύριος Κουκουλάκης με τον αρχιδιαιτητή μου. Λέτε να είναι τυχαίο. Δηλαδή ότι αυτοί που ευεργετείτε, ξαναλέω και πάλι χωρίς, ίσως να μην γνωρίζετε, με αυτά τα σκάνδαλα, με αυτές τις πλαστογραφίες που κάνετε και είναι μάρτυρε υπεράσπιση στον κύριο Κουκουλάκη στη διαμάχη που έχω μαζί του. Τυχαίο λέτε να είναι. Έλα, Νίκο. Συγγνώμη, Νίκο. Αυτό για μένα λέγεται κατάσταση εξουσία, κύριε Περέιρα. Και απορώ πώς του έχετε αυτού σε ασυλία να βρίζουν τον πρόεδρο τη Ένωση και να συνεχίζετε να αγωνίζονται. Πώς επιτρέπεται στον κύριο Κουκουλάκη να μην έχει δώσει ένα ευρώ στην ΕΦΣΕ Ηρακλείου ενώ όλοι οι διαιτητές πληρώνουν. Και όταν σας στέλνω επιστολή να παραπέμπετε στην ΕΣΤΕΡΑΠΟ. Γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρώ τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, έχουν την τύχη σήμερα, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω σαφιά, να διοικούνται από ηγέτες οι οποίοι ίσως είναι οι μεγαλύτεροι ηγέτες στην ιστορία των ομάδων. Οι οπαδοί των ομάδων αυτών είναι 200 ΑΕΠ. Ο ΠΑΟ είναι πραγματικά ευλογημένοι που έχουν αυτούς τους ηγέτες. Εμείς είμαστε ευλογημένοι το ελληνικό ποδόσφαιρο που υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες. Λέω γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ολυμπιακός πράγματι
δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ούτε το ευρωπαϊκό προφίλ, ούτε τη δυναμική που έχει, όχι μόνο στο τοπικό επίπεδο, σε εθνικό. Παντού. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Αφιβάλλει κανείς ότι ο Ολυμπιακός φέτος πήρε το πρωτάθλημα πανάξια, με τεράστια διαφορά δυναμικής από τις άλλες ομάδες. Αφιβάλλει ότι το πήρε πέρσι ο ΠΑΟΚ πανάξια. Κι όμως, σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον που πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι πανάξιος πρωταθλητής, με τεράστια δυναμική, ο ΠΑΟΚ πέρσι πανάξιος πρωταθλητής, υπάρχει μια κακομοιριά, μια μιζέρια, ένας λογαριασμός λάσπης από κάποιους μαϊντανούς. Δεν είναι εδώ σήμερα. Νίκο, όχι για τους αγώνες. Είπα κάτι εγώ για μαϊντανούς. Φαντάζεστε αυτοί οι τρεις, αν υποδεχτεί ότι κάνουν μια εθνική ομάδα, όπως είναι η εθνική ομάδα του Σφέρου, μια εθνική ομάδα παραγόντων. Μαρινάκης δεκάρι, Σαββίδης εξτρέμ, ξέρω εγώ, στόπερ ο Μελισσανίδης, με τους άλλους παράγοντες, τον Σπανό, τον Κοστούλα, τον Μπούση, εκλεκτούς παράγοντες, πραγματικά. Να είχαμε μια εθνική ομάδα παραγόντων, το τι θα πετυχαίναμε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέσσερα χρόνια να τους βάλαμε σε ένα τραπέζι. Φίλοι μου, αν θέλετε να φτιάξετε το ποδόσφαιρο μόνο έτσι, με συνένεση, όλοι μαζί και όχι ο καθένας για την πάρτη του. Αυτή όμως την πρωτοβουλία για να γίνει, δεν πρέπει να την πάρει οποιοδήποτε. Δηλαδή σε αυτή την πολεμική διάλεξη που έχουμε, όταν δύο χώρες έχουν ένα πόλεμο όπως έχει σήμερα ο Ολυμπιακός με το ΠΑΟ ή ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό κτλ. Όταν έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν μπορεί το διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να το κάνει ο ΙΕ. Δεν μπορεί να το κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος να μπει μεταξύ στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί αυτό κάναμε εμείς το Γενάρη. Με τους Big 4. Δηλαδή κάναμε μια συνάντηση να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο και πήγε ποιος μεσολαβητής. Δηλαδή στο χωριό μου, όταν γίνονται ένα σκονικό και σκοτωθούν δύο άνθρωποι, θα πάει μια προσωπικότητα του χωριού, ο παπάς, ο δάσκαλος, ο δήμαρχος, να τη φτιάξει μεταξύ των δύο που έχουν το φωνικό. Εμάς ποιος πήγε, ο Υφυπουργός Αθλητισμού. 500 κάμερες, 2.500 δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, να πάει να φτιάξει την εμπόλεμη κατάσταση, ποιον, τον τεσσάρων, που οι τρεις από τους τέσσερις θεωρούν τον μεσολαβητή υπάλληλο του τέταρτου. Και δεν λέω ότι ισχύει έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πάνε να κάνει ένα σασμό, μαζεύονται τέσσερα άτομα, μαζεύεται η FIFA, η UEFA και ο μεσολαβητής είναι κατά την άποψη των τριών υπάλληλος του τέταρτου και κατά τον ένα, τον Βορρά, είναι αυτός που σκότωσε μέσω της Επιτροπής Αθλητισμού το παιδί του. Πώς θα έχουμε αποτέλεσμα. Αυτή την Επιτροπή την ΕΕΑ, που κάποιοι, για κάποιους άλλους είναι Επιτροπή Εξολέθρευσης Αντιπάλων. Έτσι τη λέγανε. Και έρχεται αυτός να φτιάξει τη σχέση, αυτή τη σχέση που να τη φτιάξει και πρέπει να τη φτιάξουμε. Με τη συνένεση όλων. Με μια προσωπικότητα όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν μιλώ σαν μέλος της κυβέρνησης ή σαν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί μπορεί, πιστεύω, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέλει και μπορεί να μας βάλει κάτω όλους, να βάλει ακτήσεις μεγάλους για να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ ο Ρίτσα Παναγιώτη. Νόμιζα να μου πεις μια ώρα, θα σου πω την μισή. Αλλά μια και είπες μισή. Βρήκα όλα τα γεύματα. Μια και είπες μισή, έχεις 1,5 λεπτό ακόμα στη διάθεσή σου. Φίλε Πρόεδρε, γιατί άλλαξε την έδρα της ΕΠΟ και από το Βουδί την πήγε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Θα σου απαντήσω. Γιατί αυτό είναι το αυτοδιοίκητο. Δηλαδή, πέστε μου, όσα χρόνια είσαι πρόεδρος, πόσες φορές ήρθαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού στο Βουδί και πόσες φορές πήγατε εσείς στο Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτός δηλαδή, αυτό δηλαδή, γιατί το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Κασετικού λέει ότι η έδρα του ποδοσφαίρου είναι το Βουδί. Πώς επιτρέψατε αυτό το κομματικό στρατό του ΣΥΡΙΖΑ να τον πληρώνουμε σήμερα οι ενώσεις, 30, 40, 50 άτομα, με αυτούς τους μισθούς και να συνεχίζετε να τους έχετε. Πώς επιτρέψατε τις μετατάξεις από τα γραφεία των προηγούμενων υπουργών στην ΕΠΟ και με αυτούς τους μισθούς, γιατί θα μπορούσαν να είναι πράγματι άνθρωποι που να είναι και χρήσιμοι και δεν έχω τίποτα μαζί τους. Αλλά ακούω 7, 8, 9, 10 χιλιάδες, 15 χιλιάδες κόστος. Δηλαδή όσο η Ένωση Ηρακλείου στέλνεται 500 ευρώ το μήνα, 600.
και παίρνουν αυτοί 15.000 το μήνα. Δηλαδή η Εύση Ρακλείου που έχει 5.000 προσφερειστές, 5.000 παιδιά στις ακαδημίες, 85 σωματεία και παίρνει από την ΕΠΟ 500 ή 600 ή 700 ευρώ το μήνα. Και παίρνει ο Κουκουλάκης 15.000 στις το μήνα. Όλοι οι άλλοι 18, 10. Συνέχισε και θα σου απαντήσω στο τέλος, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε, Νίκο. Εντάξει. Αφήσατε τον κύριο Βασιλιάδη πέρσι, προσφετολογώντας και μοιράζοντας δημόσιο χρήμα, να κάνει μια καινούργια κατηγορία, τη Super League 2. Πώς θα αφήσατε αυτό? Από δεν είμαι... Πώς θα αφήσατε αυτό? Πώς? Η Football League θα προσθέσει μια κατηγορία, Super League 2, μοιράζοντας χρήματα από το δημόσιο. Λυπάμαι για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ο πατριώτης μου ο Ρασούλης έγραψε όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά όλα τα ίδια μένουν. Αλλά τίποτα. Επιθέσεις βλέπω στους διαιτητές. Εξηγνιάσει καμιά υπόθεση από εκεί από τους διαιτητές. Εγώ αμφιβάλλω αν οι ίδιοι διαιτητές θέλουν να εξηγνιαστεί. Ακόμα και τα θύματα δεν θέλουν. 30 επιθέσεις έχουν τα τελευταία 10 χρόνια, πόσα είναι. Οι βαρόνοι της μπάλας βρίσκονται συνέχεια σε πόλεμο. Βάλετε, η σπόρο 30 βορβαδίζει με τα στημένα. Οι χούλιγκανς παίζουν μπάλα ανεξέλεκτα και μέσα και έξω. Οι εκλογές των ενώσεων, δεν ξέρετε τι γίνεται. Τι άλλαξε δηλαδή. Πρωταγωνιστές, ο Άλλα Ραμπή δεν είναι, ο Λιβάγια δεν είναι, ο Μπουχαλάκης δεν είναι, ο Μάνταλος δεν είναι. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Ο Μαϊντανός. Με 2-3 ανακοινώσεις τη μέρα. Λαμία Λάρισα, αν έχουμε θύματα, αν γίνει σκοτωμός, ποιος θα φταίνει, τα θύματα? Δηλαδή τα παιδιά αυτά της Λαμίας που θα πιάσουν για να τον κάνουν μπαούλο στο ξύλο αυτόν τον τύπο. Τον Αλέκο, τον Τακουνομάχο. Αν τον κάνουν μπαούλο στο ξύλο, θα φταίνε τα παιδιά? Αν έρθει στον Όφη μεθαύριο αυτός ο τύπος, που είπε προχθές για τον Όφη για κάποιο στιγμένο παιχνίδι, ανοιχτά, και δεν του κάνετε τίποτα. Αν δηλαδή τον γίνει χαμό στο γήπεδο, στα ταμίνια. Θα φτάνουν τα παιδιά αυτά. Αυτά έχουν το φυτίλι τα παιδιά. Τη φωτιά, ποιος την ανάβει, Πρόεδρε? Ανάβει αυτός ο τύπος που τον αφήνεται κάθε μέρα να λασπολογεί, να βομβαρδίζει, να κατηγορεί και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του πειθαρχικού κώδικα να τον κουτζουριάσετε. Έχει πιο πολλές συνεντεύξεις κάνει αυτός και δηλώσει από ό,τι κάνει ο επιδημιολόγος αυτός ο Τσιόδρας. Τι γελάς? Πιο πολλές κάνει ο Αλέκος από ό,τι κάνει ο Τσόρας. Αντιβάλλετε και το επιτρέπετε. Γιατί τον αφήνετε? Γιατί δεν τον πιζουριάζετε? Γιατί τον μαζεύετε? Το άρθρο 20 του πειθαρχικού κώδικα μιλάει για 50.000 για δυσφήμιση ή οποιαδήποτε δήλωση. Γιατί το κάνετε? Τελειώνω, Πρόεδρε. Πολλοί λέτε, έχετε όλοι μπροστά σας smartphone. Γράψτε 4 λέξεις. Γράψτε 4 λέξεις, γκουγκλάρετε. Δωροδοκία, υποβιβασμός, παναχαϊκή πουλιά. Γράψτε στα λέξεις, γκουγκλάρετε. Δωροδοκία, υποβιβασμός, παναχαϊκή πουλιά. 11.000 σελίδες θα σας βγάλει με αυτά που γίνανε στην πατρίδα μου στο Ηράκλειο το 2011. Και βγαίνει αυτός ο τύπος κάθε μέρα να λέει δωροδόκο τον Όφη, τη Λαμία, να βρίζει εσένα Πρόεδρε, να κατηγορεί τον κύριο Περέιρα, να κατηγορεί εμένα, να κατηγορεί όλους. Χθες έβριζε τον Μαρινάκη, ότι ήταν έτσι στον Ολυμπιακό, προχθές έβριζε τον ΠΑΟ, αύριο βρίζει τη Λαμία, μεθαύριο τον Όφη και την άλλη εβδομάδα του Φενέρμπαξε. Το αποκλείεται. Και τον αφήνετε κύριε Πρόεδρε εσείς. Γιατί δεν το καλάτε? Γιατί αυτός μολύνει το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός φέτος, ξαναλέω, πανάξιος πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ πέρσι επίσης. Σας δημιουργεί ένα κλίμα. Θεωρείστε δικό σου, εσείς, έτσι σας λέτε. Δικό σου και σας πληροφορώ λοιπόν εγώ με την διοίκηση δική σας. Πανάξιος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, πανάξιος Ολυμπιακός. Δηλαδή βιτρώνει το ποδοσφαίρο μας και δεν σας θυμάει εσάς κατηγορεί, Πρόεδρε. Να μην πω το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, εσείς εκεί πίσω, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Δεν γράφετε αυτά που πρέπει να γράψετε, αυτά που βλέπετε, αλλά αυτά που σας δίνουν έτοιμα να γράψετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και όλα συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρό μας. Μιλάτε όλοι για αναδιάρθρωση.
Και είμαι υπέρ της αναδιάθρωσης και πράγματι, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να γίνει αναδιάθρωση. Και είμαι σίγουρος ότι είναι στη θετική κατεύθυνση οι προτάσεις που γίνονται. Ακόμα και για 18 ομάδες. Ακόμα και για 2 ομίλους. Αυτό το κρίνετε εσείς. Αλλά μεγαλύτερη αναδιάθρωση και περισσότερο χρειάζεται μετά από την μας. Εσάς, του Υφυπουργού και αυτών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να αναδιαφρώσουμε τα μυαλά και να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε αρχές, να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Είναι αυτό που είναι στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνω πολύ καλά και τον κύριο Φίστε και τον κύριο Χούμπερ και τον κύριο Γεωργίου το τι αντιμετωπίζουμε. Πραγματικά πιστεύω ότι οι προσπάθειες που κάνουν είναι φιλότιμες. Αλλά δυστυχώς εμείς, Πρόεδρε, είναι η νοοτροπία μας. Και αν δεν γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν θα αλλάξει. Νίκο, τελείωσα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν κέντρα. Πρέπει να σεβαστούμε λίγο και τον χρόνο όλο για σήμερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Όπως αν αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και είμαι σίγουρος ότι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Εδώ μέσα υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Αξιόλογοι παράγοντες. Όπως υπάρχουν και σε αυτή τη διοίκηση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας νέος παράγοντας στη Σούπερ Λίγκα, ο κ. Μπουθηκάρη, δεν έχω καμία προσωπική επαφή. Έχω ακούσει τα καλύτερα και είμαι σίγουρος για αυτόν τον άνθρωπο ότι και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως και ο προηγούμενος παράγοντας, θα πάει καλά. Ας προσπαθήσουμε όμως και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εδώ μέσα είμαστε 200 άτομα. Είμαστε 69 ψήφοι. Αλλά ψηφίζουμε δύο. Πιάσατε. Είμαστε 69. 55 είμαστε του ποδοσφαίρου. Αλλά ψηφίζουμε δύο, άντε τρεις. Πολύ τέσσερις. Θα πρέπει όλοι μαζί με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μαζί με την πολιτεία που είναι απαραίτητη η πολιτεία. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με τον υφυπουργό. Αυτό δεν είναι αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων. Νίκο, κλείσε σε παρακαλώ όμως, γιατί έχουμε υπερβεί τώρα τα. Το ξέρω και ευχαριστώ, Πρόεδρε, αλλά είμαστε μόνο εμείς που θα μιλήσουμε. Εγώ δανείστηκα. Κύριε Αντωνίου, σα χρονοτρίτη. Γι' αυτό μίλησα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω τις πρωτοβουλίες μου και άμεσα προκειμένου όλοι μαζί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να πάμε σε μια συνενετική διαδικασία, σε μια διοίκηση κοινής αποδοχής. Υπάρχουν χρήσιμοι σε όλες τις παρατάξεις. Δεν μπορεί να είναι έξω Ολυμπιακός ή έξω ΠΑΟ ή έξω. Θα πρέπει να είναι όλοι μέσα και μικροί. Και θα πρέπει επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, το ελαστικό ποδόσφαιρο. Είδατε εδώ τι είναι σήμερα. Νίκο, μου πήγαινε στον επίλογο σου. Πρόεδρε. Αν διαβάσετε τις απόδειξεις και τις παρόντες, οι μισές ΠΑΕ λείπανε. Στην πιο κρίσιμη υποτίθεται γενική συνέλευση. Είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμά τους. Υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Και είμαστε εδώ και είναι ούτε οι μισές ΠΑΕ. Δίκιο έχεις. Έτσι, είναι όλες οι ενώσεις εδώ γιατί αγαπάνε το χώρο. Και οι ΠΑΕ γιατί να έρθουν. Γιατί να έρθουν αλλά εδώ σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.